Η μερίδα για τον πολιτισμό διοργάνωσε στην ΑΦΠΑΚΤΟ ο Δήμος Ναυπακτίας στο πνευματικό κέντρο της Μητρόπολης. Σε μια κατάμεστη αίθουσα, οι δύο προσκεκλημένοι ομιλητές ανέλησαν τις συζητήσεις τους και καθήλωσαν το κοινό. Στην ημερίδα παρευρέθηκαν ο Δήμαρχος Ναυπακτίας Γιάννης Μπουλές, ο εκπρόσωπος του Μητροπολίτη Πατέρας Θωμάς Βανδύγνης, ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβούλου Παντελής Πατούχας, οι αντιδήμαρχοι και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι όλων των παρατάξεων του Δημοτικού Συμβουλίου της πόλης, εκπρόσωποι φορέων και εκπρόσωποι από 50 πολιτιστικούς συλλόγους της περιοχής. Ακριβώς βρισκόμαστε στην αρχή της πορείας του Δήμου Ναυπακτίας, του Καλλικρατικού Δήμου, που συνενώθηκε, που προέκυψε από τη συνένωση 6 δημοτικών ενωτήτων. Και θα πρέπει, όπως έχουμε πει, να βάλουμε τις βάσεις έτσι ώστε να οικοδομήσουμε όσο καλύτερα γίνεται το νέο Δήμο. Ο πολιτισμός στο κομμάτι αυτό έχει πολύ σημαντική θέση και αποτελεί και σημαντικό κεφάλαιο για την ανάπτυξη της περιοχής μας. Θα σταθούμε στην εμπειρία που ήδη υπάρχει και θα προχωρήσουμε παραπέρα αξιοποιώντας την ιστορική πορεία, την πλούσια πολιτιστική παράδοση και το αξιόλογο ανθρώπινο δυναμικό που δράσει στον Δήμο Ναυπακτίας. Θεωρώ λοιπόν ότι οι σύλλογοι με τόσους πολλούς εθελοντές δίνουν το καλό παράδειγμα για όλους εμάς, ώστε πραγματικά αξιοποιώντας αυτή την ανιδιοτελή δράση, να προσφέρουμε ό,τι περισσότερο μπορούμε στον τόπο μας. Θέλω να ευχαριστήσω τους δύο ομιλητές. Ξέρω ότι ο κύριος Αντιπρίτης θα μας βάλει το πλαίσιο το οικονομικό, να δούμε πού βρισκόμαστε σαν περιοχή, μαζί με όλα τα συνεπακόλουθα της τελευταίας περίοδου, και πιστεύω ότι και η εξειδίκευση στα θέματα του πολιτισμού θα μας δώσει τη γνώση που είναι απαραίτητη, ώστε από εδώ και πέρα η πολιτική του Δήμου και των Συλλόγων να στηρίζεται σε πραγματικά καινούργιες βάσεις, τέτοιες που θα μας δώσουν, θα μας επιτρέψουν να προσφέρουμε περισσότερα στον τόπο μας. Δεν παρετούμαστε λόγω των προβλημάτων, αντίθετα, οργανωνόμαστε, επαναπροσδιορίζουμε τα πράγματα για να είμαστε πιο αποτελεσματικοί. Εύχομαι να πάει καλά η μερίδα και να έχουμε καλά αποτελέσματα από αυτή τη συνεργασία. Το πιο σημαντικό για μας είναι ότι, σαν πρώτη λέξη, είναι πολιτισμός. Ξέρουμε ότι όσον αφορά την ανάπτυξη, έχει πολύ αναπτυχθεί αυτή η έκφραση και αυτή η έννοια, σε σημείο που κάποιοι τώρα μιλάνε και από ανάπτυξη. Αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό να μιλάμε πάντα για τον πολιτισμό και να προσδιορίζουμε τι εννοούμε με αυτή τη λέξη. Είναι μια πολύ ευρεία έννοια, χωράει πάρα πολλά. Υπάρχουν καλοί και κακοί πολιτισμοί. Βέβαια, υπάρχει μια τάση το τελευταίο καιρό να μην μιλάμε για τέτοιες διαφορές, αλλά όπως και να το κάνουμε, υπάρχουν. Εμείς είμαστε, έχουμε την ευλογία, σαν Έλληνες και σαν Ορθόδοξοι Χριστιανοί, να έχουμε μια πολύ πλούσια παράδοση. Μια πολύ ζωντανή και μια πολύ ουσιαστική παράδοση. Το θέμα όμως είναι όχι τι παράδοση έχει κανείς, αλλά πώς αυτός ο πολιτισμός, αυτή η παράδοση, πραγματοποιείται μέσα στο σήμερα. Πώς εμείς τώρα μπορούμε να είμαστε φορείς ενός πολιτισμού, ο οποίος να δίνει λύσεις σε προβλήματα και να δίνει και νόημα ζωής στους ανθρώπους. Έχω τη γνώμη ότι τα θέματα της ημερίδας, σαν προβληματισμός, αλλά και σαν στόχος, είναι δεδομένα τόσο στα καταστατικά των συλλόγων μας, όσο και στη συνείδηση των μελών τους, όλων των μελών τους, και απλών μελών και μελών διοικήσεων. Η συνεισφορά στην τοπική ανάπτυξη ήταν ανέκαθεν και εξακολουθεί να είναι ο γνώμονας στη λειτουργία μας. Μια λειτουργία η οποία κυρίως χαρακτηρίζεται από την άδολη και ανυστερόβουλη προσφορά και αγάπη των συμπατριωτών, πρώτα για τη γενέτειρα και ύστερα για τον τόπο διαμονής. Ο εθελοντισμός, χωρίς να τονίζεται ιδιαίτερα, είναι στην πράξη το βασικό συστατικό στοιχείο των συλλόγων μας, και χωρίς αυτόν τα αποτελέσματα βέβαια της λειτουργίας μας θα ήταν πολύ υποβαθμισμένα. Στην ομιλία του Αντιπρίτανης Οικονομικού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Γιάννης Χαλικιάς αναφέρθηκε στην ελληνική οικονομία, την τοπική αυτοδιοίκηση και τη συμβολή των πολιτών. Μάλιστα, ο κ. Χαλικιάς στην ομιλία του σημείωσε ότι η Ελλάδα από το 1981 και μετά άρχισε να αντιμετωπίζει προβλήματα με το δημόσιο χρέος, ενώ από την άλλη η γενική κυβέρνηση δεν έδωσε την απαιτούμενη βαρύτητα που θα έπρεπε. Ήθελα λοιπόν να έρθω και να σας κάνω αρρωγούς στο πρόβλημα το οικονομικό που αντιμετωπίζει η χώρα μας, πώς δημιουργήθηκε και τι λάθη δεν πρέπει να ξαναγίνουν στο μέλλον, έτσι ώστε η χώρα μας να ξαναβρεθεί σε αναπτυξιακή πορεία. Γιατί ξέρετε, η Ελλάδα μέχρι και τη δεκαετία του 70 ήταν ένα υπόδειγμα οικονομίας. Υπόδειγμα. Μας λέγανε η Ταϊβάν της Ευρώπης. Και αυτές οι πολύ καλές οικονομικές μας επιδόσεις μας οδήγησαν, μικρή χώρα τότε,
οι μικρότεροι στην Ευρώπη, και ενώ και οικονομικά μικροί, να γίνουμε μέλος της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας. Ξέρετε τι σήμαινε αυτό το 1981? Εδώ έχουμε το έλλειμμα της Γενικής Κυβέρνησης. Η Γενική Κυβέρνηση είναι τα Υπουργεία, είναι η τοπική αυτοδιοίκηση, οι περιφέρειες, οι νομαρχίες, τα πάντα. Με άλλα λόγια, είναι αυτοί που διαχειρίζονται το χρήμα που παίρνουν από τους Έλληνες φορολογούμενους, φορολογία εισοδήματος, φορολογία κερδών, έπεση και άμεση φόρη, και φυσικά τα διαθέτουν για τα κοινές, για τις κοινές, πώς το λένε, για την εξυπηρέτηση του κοινωνικού συλλόγου. Δαπάνες, υγεία, παιδεία κλπ. Αν έχεις νοικοκυρεμένο κράτος, το οποίο, προσέξτε εδώ την κλίμακα, εδώ έχουμε πάλι το έλλειμμα, σαν ποσοστό και αυτό το έλλειμμα. Θετική κλίμακα όταν έχουμε πλεονάσματα, αρνητική κλίμακα όταν έχουμε ελλείμματα. Θα δείτε ότι μέχρι και το τέλος της δεκαετίας του 80 έχουμε ή πλεονάσματα, σας δείχνω εδώ στην τυπική πλευρά του άξονα, ή πολύ μικρά ελλείμματα. Αυτό τι σημαίνει? Ότι το κράτος είναι νοικοκυρεμένο, χαλάει όπως και το σπίτι σας όσα κερδίζει, άρα δεν δανείζεται. Εφόσον δεν δανείζεται, δεν έχει και δάνεια. Και να λοιπόν που το χρέος της χώρας μας για όλη αυτή την περίοδο των 30 ετών θα δείτε ότι δεν ξεπερνάει το 22% του ακαθαρίστου εμπορίου προϊόντος. Ήτανε και 8, ήτανε και 10, ήταν και 12. Στη δική της εισήγηση και ομιλία, η Διευθύνουσα Σύμβουλος του Ανάπλους Πολιτισμικές και Μορφωτικές Δράσεις, Βασιλεία Κατσάνη, μίλησε για τον εθελοντισμό των φορέων και για τους μικρομεσαίους πολιτιστικούς φορείς, για τον εθελοντισμό και για την ποιότητα των δράσεων των φορέων αυτών. Μάλιστα, δεν παρέλειψε να συμβουλεύσει τους εκπροσώπους των πολιτιστικών συλλόγων να προχωρούν σε αυτοχρηματοδοτούμενες ενέργειες, καθώς εν μέσω της οικονομικής κρίσης πολύ δύσκολα θα υπάρξει χρηματοδότηση από την τοπική αυτοδιοίκηση. Τόνισε δε ότι οι δυνατότητες που έχουν οι πολιτιστικοί σύλλογοι είναι απεριόριστες και θα πρέπει οι ενέργειες και οι εκδηλώσεις τους να ξεφύγουν από τα τετριμένα και να δώσουν βαρύτητα στην ποιότητα, καθώς μέσα από αυτή θα υπάρξει και ανταγωνιστικότητα. Σημείωσε δε ότι θα πρέπει οι σύλλογοι να αποκτήσουν νέο αίμα με νέους ανθρώπους, οι οποίοι θα αλλάξουν και τις μέχρι σήμερα νοοτροπίες των πολιτιστικών συλλόγων. Ο πολιτισμός τρώει τη στρατηγική για πρωινό. Δηλαδή, όσοι ασχολούμαστε με το χώρο του πολιτισμού, και πολιτισμό σημαίνει ήθος, και χάρηκα που προηγουμένως ανέφερε ο δεσμολογιώτατος ότι είναι πολύ ευρύ το θέμα, είναι ευρύτατο το θέμα, είναι θέμα που αφορά όλη την κοινωνία μας, που αφορά όλα τα νέα παιδιά σήμερα, που αφορά το μέλλον όχι μόνο του τόπου μας, αλλά και του κόσμου ολόκληρου. Δεν μπορεί λοιπόν να υπάρξει πολιτισμική δημιουργία, δεν μπορεί να υπάρξει πολιτισμική παραγωγή, δεν μπορεί να υπάρξει πολιτική πολιτισμού, εάν δεν έχει γίνει ένα στρατηγικό σχέδιο από τη στιγμή που θα ξεκινήσουμε. Στη συνέχεια ακολούθησε ο κύκλος των παρεμβάσεων και των ερωτήσεων του κοινού με τους φορείς και τους εκπροσώπους να καταθέτουν τις απόψεις τους γύρω από το θέμα της οικονομικής κρίσης και της σημερινής κατάστασης της χώρας, αλλά και το πώς είναι εφικτό οι πολιτιστικοί σύλλογοι να επιβιώσουν από αυτή την κατάσταση.